Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Αυγούστου και μαζί θα παρακολουθήσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις που απασχολούν την περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος και όχι μόνο μέχρι και αυτή την ώρα. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα καλησπέρισω σε αυτό το σημείο και τον Γιάννη Βούτσιν, ο οποίος είναι μαζί μου για το σχόλιο και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Δημήτρη. Όχι ευχάριστες ειδήσεις, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Από το αστυνομικό δελτίο και να ξεκινήσουμε με την μάχη που δίνει ένας 23χρονος Λαμιώτης να κρατηθεί στην ζωή σε τροχαίο περιστατικό που είχε σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 7, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου, με την δίκη κλιμοτοσυκλέτα του. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ο νεαρός είχε ήδη ξεκινήσει από τη Λαμία με κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, για το Λιανοκλάδι, το σιδηροδρομικό σταθμό που δούλευε στο Κιλικείο. Λίγο πριν φτάσει στην είσοδο ενός σούπερ μάρκετ, για άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο του δίκη κλιμοτοσυκλέτας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει πολύ σοβαρά στο κεφάλι και τον θώρακα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, Δημήτρη, δεν φορούσε κράνος. Αυτό λένε οι αστυνομικές πηγές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Με διακομίστη στο νομαρχιακό νοσοκομείο της Λαμίας, όπου υποβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας και παρακολουθείται και δίνει κυριολεκτικά μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έχουν δώσει οι γιατροί για να τον επαναφέρουν κανονικά στη ζωή. Να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας και στους δικούς ανθρώπους, αλλά και στο παιδί, να πάνε όλα καλά. Μακάρι, αλλά για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, και αν όντως ισχύει η πληροφόρηση, πόσο σημαντικό είναι, αν ισχύει, ξαναλέω, να φοράμε το κράνος. Και δεν είναι για τον αγκώνα ή για το πίσω μέρος του δίκυκλου, αλλά για το κεφάλι. Αυτό είναι το σημαντικό. Για άλλο έχουμε, Γιάννη. Λοιπόν, αστυνομικό επίσης δελτίο με την σύλληψη ενός 47χρονου Λαμιώτη μετά από έφοδο του τμήματος ασφάλειας Λαμίας στην οικία του. Να πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα και να πούμε ότι βρέθηκαν αρκετά και λαθρέος καπνός αλλά και ναρκωτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε λοιπόν στην έφοδο ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν φυτικά αποστάγματα κάναβης, 19 χάρτινες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν επίσης ποσότητα κάναβης, μία νάιλον συσκευασία, Δημήτρη, με ποσότητα κατέργασης της κάναβης μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων, 700 περίπου 50 γραμμάρια δασμολόγη του καπνού, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Αυτά βρέθηκαν στο σπίτι, επαναλαμβάνω, 47χρονου Λαμιώτη, ο οποίος συνελήφθη μετά από πληροφορίες που είχε το Τμήμα Ασφάλειας Λαμίας και οδηγήθηκε αρμοδίως στον εισαγγελέα, όπου και θα απολογηθεί για την κατοχή, την παράνομη κατοχή των ναρκωτικών ουσιών αλλά και του αδασμολόγητου καπνού. Ακόμη ένα κρούσμα λοιπόν τέτοιο παρόμοιο σαν και αυτό το σημερινό, με παράνομο καπνό και ναρκωτικά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα περιστατικά με τα βρήματα τα οποία είχαμε σε Λοκρίδα και στην υπόλοιπη Φθιώτιδα. Να αλλάξουμε τώρα θεματολογία, να έρθουμε στα της διαπραγμάτευσης και της συμφωνίας, η οποία από στιγμή σε στιγμή θα έρθει. Να πω μόνο, Δημήτρη, επέτρεψέ μου, πριν πάμε σε αυτό και θα το σχολιάσουμε σε λίγο, ότι μιας και μιλάμε για τοπικά ζητήματα, από αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο παζάρι της Λαμίας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, τον κύριο Βλαχογιάννη, βέβαια για τις εκπτώσεις που μπορεί να κάνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή οι έμποροι σύμφωνα με τα νέα μέτρα του μνημονίου. Απλά λέω για τους ενδιαφερόμενους ότι από αύριο μέχρι και 31 Αυγούστου θα μπορούν να υποβάλουν στο Δημαρχείο της Λαμίας, δίπλα από το γήπεδο, τις αιτήσεις τους για να πάρουν θέση για το παζάρι της Λαμίας που θα διεξαχθεί από 7 έως 13 Αυγούστου. Σεπτεμβρίου, ζητώ συγγνώμη, στον χώρο της Πανίας Έκθεσης Λαμίας. Αλλά αυτά θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Θα τα πούμε συνέχεια. Έχουμε και πολλές αντιδράσεις, τις είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Να πάμε λοιπόν τώρα στα της διαπραγμάτευσης και στη συμφωνία, η οποία θα έρθει τις επόμενες ώρες. Παρά τις τρικλοποδιές. Έχουμε τρικλοποδιές, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, από το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο και επισκέφθηκε. Αναφέρθηκε και στα της διαπραγμάτευσης, αλλά και στα έργα. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Και για τα διόδια, τα οποία και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο. Δημήτρη. Ωστόσο, ας ξεκινήσουμε μετά τις διαπραγμάτευσεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και επιστρέφουμε. Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές που ορισμένοι επιχειρούν ακόμα και στο και πέντε να βάλουν στο δρόμο μας, είμαι αισιόδοξος και παραμένω αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία και στη δανειακή στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό που θα δώσει ένα οριστικό τέλος στην οικονομική αβεβαιότητα. Και πιστεύω πλέον πια κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί
Όλες οι προθέσεις έχουν γίνει φανερές και αναφέρομαι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ούτε οι αδυναμίες της Ευρώπης μπορούν να κρυφτούν, αλλά ούτε και οι προθέσεις των εμπλεκόμενων δυνάμεων σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι όσοι έχουν τελικά κρυφό πόθο, κρυφό σχέδιο να αναδιατάξουν την Ευρωζώνη, παίρνοντας αφορμή από την Ελλάδα, δεν θα το καταφέρουν. Η Ελλάδα δεν θα τους δώσει αφορμή και σε τελική ανάλυση θα διαψευστούν. Διότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα που πρώτα απ' όλα αφορά τους λαούς και τη δυνατότητά τους, τους λαούς όλης της Ευρώπης, τη δυνατότητά τους να ζουν σε καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας. Αυτό που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ως μια σύγκρουση της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης για να διεκδικήσει το δίκαιο του ελληνικού λαού στην πραγματικότητα, κρύβει από πίσω μια πολύ βαθιά τομή ιδεολογική και πολιτική μέσα στην Ευρώπη. Και μια σύγκρουση μια συντηρητικής αντίληψης για το μέλλον της Ευρώπης, σε αντίθεση μια προοδευτική αντίληψη που θέλει την Ευρώπη των λαών απέναντι στην Ευρώπη συγκεκριμένων συμφερόντων, στην Ευρώπη που θα κινείται με μοναδικό γνώμονα μια νεοφιλελεύθερη λογική και αντίληψη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες και από εκεί και πέρα θα είναι στο χέρι μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας μακράς διαδικασίας, αλλά διαδικασίας ανάκαμψης, ανάταξης, ανοικοδόμησης της χώρας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση, αλλάζοντας όμως και εμείς. Δίνοντας τούτη τη φορά τη σκληρή μάχη όχι εκτός αλλά εντός. Δίνοντας τη μάχη και ανατρέποντας όλα όσα έφεραν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον Δημήτρη Βέτα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Φθιώτιδας, για όλα όσα θα πρόκειται να διαδραματιστούν τις επόμενες ώρες στη Βουλή. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε βρίσκεται στην Αθήνα και είναι επιπροδός. Το SMS το πήραν όλοι οι βουλευτές ανά την επικράτεια να βρίσκονται από σήμερα ήδη το μεσημέρι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να ψηφιστούν τα μέτρα του μνημονίου. Εμείς, για να έχουμε μια συνολική εικόνα για το ποιο είναι το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό, πάμε να παρακολουθήσουμε και το τι δήλωσε ο Βαγγέλης Μημαράκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχετικά με το αν θα στηρίξει ή όχι η Νέα Δημοκρατία τη διαπραγμάτευση, και αμέσως μετά τηλεφωνική συζήτηση με τον Δημήτρη Βέτα. Αν η συμφωνία, εφόσον έρχεται έτσι στο σύνολό τη, δεν ψηφίσει. Διακόπτω για να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Γιάννη, αν με ακούς, να σε διακόψω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας μέχρι να βρούμε έναν τρόπο να σας. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, θα έχουμε σε δυνατότητα συνέχεια. Βίντεο, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή, ο Δημήτρης Βέτας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Βέτα. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαρόπουλο, κύριε Βούτσινε. Είστε καλά. Έχω ακούσει τι έχει δηλώσει ο κύριος. Θα στηρίξει τώρα, δεν έχει άλλη επιλογή, φαντάζομαι. Κύριε Βέτα, πάντως το να στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω δύσκολα θα το λέγαμε από κάποιο δελτίο. Όντως έτσι, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι στηρίζεται μια εθνική προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Για να μην έχουμε ξεγυρίσματα και για να μην έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Να το συζητήσουμε όμως, να δούμε και τις διαφορές οι οποίες είναι χαοτικές, θα λέγαμε, μεταξύ των. Του κόμματός μου και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ό,τι θέλετε. Το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, λοιπόν, θέλω λίγο να πάρετε το ρόλο του ρεπόρτερ και να μου πείτε τι λέει, πότε θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Θα ανοίξει εν τέλει η Βουλή, σήμερα, αύριο, πότε θα ανοίξει, κοιτάξτε, τι θα γίνει. Θεού, θέλοντος και ζωή στην επιτρέπουσα, νομίζω ότι αύριο το πρωί, 10-11 η ώρα, θα μπουν στις επιτροπές. Θα μπει στην επιτροπή το θέμα, το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου και νομίζω ότι αν όχι τις πρώτες πρωινές της. 3-4 ώρες από εκεί, νομίζω και το εκτιμούμε ότι θα τελειώσει η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου. Άρα θα πάει πάλι με τη μορφή του κατεπήγοντος, έτσι. Θα μπορούσε να μην είναι και έτσι. Θα μπορούσε σήμερα να βρίσκεται στην Επιτροπή να υπάρχει ένας αρκετός χρόνος έτσι ώστε να συζητηθεί και το θέμα. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε αυτή η επιλογή. Όπως ξέρετε, σε λίγο θα αποφασιστεί. Κύριε Βέτα, σας ανησυχεί το γεγονός ότι ακόμη και με τις τρικλοποδιές, ουσιαστικά εκεί αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι με όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρξουν και περισσότερες αντιδράσεις στις διαδικασίες των ψηφοφοριών? Δεν νομίζω πως είναι έτσι. Νομίζω ότι το θέμα έχει πάρει την
το δρόμο του και νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να το σταματήσει. Σας είπα, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που διακυβεύεται. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν και από εμάς και από τους εταίρους. Την Παρασκευή, νομίζω, ξέρετε, είναι το Eurogroup, σχεδιάζει το Eurogroup, οπότε νομίζω ότι Πέμπτη, μάλλον Παρασκευή, ξημερώματα πρέπει να έχει τελειώσει και να έχει φύγει η συμφωνία για το Eurogroup, όπου εκεί θα επικυρωθεί και θα ανοίξει ο δρόμος σε μια διανοιακή σύμβαση, η οποία θα. Τουλάχιστον θα δώσει μια πρώτη μεγάλη ανάσα στη χώρα. Ωραία. Είχαμε τώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα σενάρια τα οποία επικρατούσαν και σε έναν βαθμό επαληθεύτηκαν με τα όσα είδαμε χτες με το κείμενο της συμφωνίας που έρχεται στη Βουλή. Αυτά τα μέτρα τα οποία είδαμε να έρχονται εν τέλει, πώς τα κρίνετε, κύριε Βέτα? Είναι αυτά που περιμέναμε όλοι και συζητούσαμε, ή είναι ακόμα πιο βαριά τα όλα όσα θα έρθουν προς ψήφιση? Δεν νομίζω να είναι. Είναι ακριβώς αυτά έτσι όπως είχαν αποτυπωθεί στις πρώτες δύο, θα έλεγα, μέρες της ψήφισης των προπετουμένων. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά το άνοιγμα των επαγγελμάτων και δεν είναι ένα σοβαρό θέμα. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Πρωθυπουργός, αν τον προσέξετε, που είμαι σίγουρος ότι το κάνατε, είπε ότι είναι σκληρά μέτρα, αλλά μπαίνουμε και εμείς σε μια διαδικασία πλέον να αλλάξουμε και τη χώρα και να την οδηγήσουμε σε μια νέα κατεύθυνση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι μένει ως εγγυητής και πιστεύω ότι έτσι θα είναι στο τέλος, έτσι ώστε αυτά μέτρα να μην πληγώσουν, αν θέλετε, να μειώσουν την πληγή αυτών των μέτρων στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, γι' αυτό παραμένει αυτή η κυβέρνηση έτσι και γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση, η οποία έφερε αυτά τα δύσκολα μέτρα, παραμένει σε επάρξη για να μπορέσει να κάνει το καλύτερο και να μειώσει τον πόνο στον ελληνικό λαό. Ωραία, από αυτά που βλέπετε τώρα στους κόλπους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τι υπολογίζετε ότι θα γίνει αύριο, κύριε Πέτα? Ποια θα είναι η απώλεια? Και αν είναι η απώλεια τόσο μεγάλη όσο εικάζουμε όλοι και βλέπουμε ότι θα είναι, μετά τι γίνεται? Κοιτάξτε, όλο αυτό το καιρό, ξέρετε, μετά την ψήφιση των προαπαιτουμένων και την πρώτη κρυάδα, θα έλεγα, το πρώτο σοκ από την συμφωνία, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι, αν, δεν είμαι απολύτως σίγουρος το λέω αυτό, είχαν κάποια, θα έλεγα, δυσκολία στο να επιλέξουν τι θα κάνουν, αν και νομίζω ότι είναι συμπαγής η ομάδα που στήριξε την συμφωνία. Λέω, εάν υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι, νομίζω ότι τώρα βλέποντας και την άποψη του κόσμου, ο οποίος κόσμος γνωρίζει και τα μέτρα είναι σκληρά, παρόλα αυτά η βασική του επιλογή ήταν η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ, νομίζω ότι δεν θα έχουν πρόβλημα στο να ψηφίσουν την συμφωνία αυτή. Τώρα, εάν υπάρξουν απώλειες ή αν θέλετε, αν επιβεβαιωθεί, εγώ το θεωρώ απολύτως σίγουρο, η συμπαγής ομάδα του όχι. Νομίζω ότι θα έχουμε ραχθαίες πολιτικές εξελίξεις, αν όχι εκείνο το βράδυ, θα είναι πάρα πολύ. Ενώ θα είναι ξημερώματα, την επόμενη μέρα πιστεύω ότι υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις ό,τι αφορά και την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και άλλες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα οδηγήσουν τη χώρα. Είναι η τροχιά της διάσπασης, κύριε Βέτα, η τροχιά διάσπασης ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέτε? Νομίζω ότι δεν θέλω να φανώ αιμονικός με αυτό που το λέω πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τροχιά διάσπασης. Νομίζω ότι η διάσπαση έχει επέλθει. Υπάρχουν δύο ρότες, δύο γραμμές, δύο κατευθύνσεις, δύο απόψεις, οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να συγκλίνουν και να δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι ο χρόνος μένει μόνο, ο οποίος θα ορίσει τη διάσπαση, μάλλον το γεγονός τη διάσπαση. Σήμερα είχαμε και πιο ξεκάθαρες δηλώσεις από αυτά τα στελέχη, κύριε Βέτα. Λίγο πολύ ο κύριος Ίσυχος, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, είπε ότι ουσιαστικά προωθείται η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα και ότι θα είναι πάρα πολύ ραγδαίες εξελίξεις. Θα έχουμε συνέχεια το δελτίο την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι γύρω-γύρω από το προεδρικό μπλοκ, να διεκδικήσει και να πετύχει εκ νέου ένα τόσο μεγάλο ποσοστό όπως το πέτυχε, χωρίς να έχει τη ρητορική και τα στελέχη που είχε τις προηγούμενες εκλογές. Κοιτάξτε, ίσως να μην έχει τη ρητορική των προηγούμενων εκλογών, σίγουρα όμως έχει στα χέρια του μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, έφερε τον όρο πατριωτική στάση όλο αυτόν τον καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πώς θα πάει σε εκλογές. Έχω μια εκτίμηση, αλλά δεν είναι της παρούσης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει έτσι. Δεν μπορεί η ελληνική πολιτεία να μην κυβερνάται, δεν μπορεί να μην υπάρχει σε αυτή τη χώρα ισχυρή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν παίρνει τα προβλήματα και αυτή η διαδιάσταση, έτσι όπως δρομολογείται, μας οδηγεί μάλλον σε εξελίξεις οι οποίες δεν είναι άλλες από τις εκλογές. Αυτή είναι ταπεινή η προσωπική μου γνώμη. Έτσι, δεν το σκέφτομαι ο Πρωθυπουργό. Αυτό λένε και οι περισσότεροι. Άλλωστε, είστε ειλικρινείς και τα λέτε ανοιχτά, κύριε Βέτα. Αυτό λένε και οι δικές μας πληροφορίες. Ωραία, να έρθουμε λίγο σε ένα τοπικό θέμα, ναι. Γιάννη. Να πάμε στα διόδια τώρα, κύριε Βέτα. Ναι. Μία μικρή παύση να ακούσουμε δηλώσεις του κυρίου
Τσίπρα για τις αλλαγές που θα έρθουν στα διόδια και θέλουμε και ένα σχόλιο για να έχουμε συνολική εικόνα. Δεν προέβλεψαν τις κοινωνικές ανάγκες, την οικονομική κατάσταση των πολιτών, τα προβλήματα που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες. Μείωσαν το φυσικό αντικείμενο των έργων, διασφάλισαν τις τράπεζες και τους παραχωρησιούχους, αλλά συνέχισαν την ομοιρία του ελληνικού δημοσίου και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και οι όποιες αλλαγές σε αυτές τις συμβάσεις είναι αλλαγές δύσκολες. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη. Αλλαγές που οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις συνέπειες από την πάυση των έργων, τις πιθανές ρήτρες και το πρόσθετο κόστος του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό κόστος και τις ευθύνες της ασφάλειας των πολιτών από τη μη ολοκλήρωση των έργων. Γι' αυτό και η δική μας πολιτική για τις παραχωρήσεις και τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι απολύτως διαφορετική από την πολιτική, τη στρατηγική αντίληψη που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θα τη δείτε σύντομα αυτή τη διαφορετική λογική να υλοποιείται σε νέα έργα που παρά τις δυσμενείς συνθήκες είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε, όπως για παράδειγμα το έργο, η δημοπράτηση του έργου στο καστέλι του Ηρακλείου, του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο καστέλι του Ηρακλείου. Η δική μας πολιτική βασίζεται στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, στο σεβασμό των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, στα ανταποδοτικά ωφέλη προς τους πολίτες στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως όμως βασίζεται στη λογική της διαφάνειας σε όλα. Κύριε Βέτα, είδαμε λοιπόν, ακούσαμε μάλλον το τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός ό,τι αφορά στα έργα αλλά και στα διόδια, που είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει εδώ στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Το ζητούμενο είναι ότι έπρεπε να γίνει κάτι με το θέμα των διόδιων και είναι και κάτι, οφείλουμε να το πούμε, το οποίο όντως ασχολήθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα προσθέσω μόνο, κύριε Βέτα, περιμέναμε και κάτι λίγο πιο γενναίο. Καλά είναι όσα διαβάσαμε, αλλά μεταδίθεται λίγο αργότερα το αναλογικό σύστημα διοδίων χιλιομετρικής χρέωσης, εάν θα καταργηθούν και κάποιοι σωστοί. Να μην ακυρώνουμε βέβαια τις όποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν και τις χαιρετίζουμε. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη χώρα που θέλαμε να φτιάξουμε και τη χώρα που μπορούμε να φτιάξουμε. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα ωριμότητας. Σίγουρα πάντως είναι αποτέλεσμα μιας αντικειμενικής εικόνας που έχουμε πλέον για τα προβλήματα που αφορούν τις συμβάσεις, τους δρόμους, τα μεγάλα έργα υποδομής. Νομίζω αυτό εξέπεσε ο κ. Πρωθυπουργός σήμερα. Και γι' αυτό λοιπόν παρουσίασε και ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικών αλλαγών. Συγγνώμη. Να έχουμε στο μυαλό όμως κάτι όμως. Ότι αυτό χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο χρόνο. Όχι πολιτικό χρόνο, ένα πολύ μεγάλο χρόνο. Τα διόδια βεβαίως είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και βεβαίως νομίζω ξέρετε τι ακριβώς σήμερα ο κ. Σπίτης εξήγηλε. Και για την χιλιομετρική χρέωση, η οποία θα αργήσει να έρθει. Εξήγηλε βεβαίως και τα αφαίρετη κατασκευή του ΕΠΣΙΛΟΝ65, η οποία όμως πάλι επίσης θα αργήσει να γίνει. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη και δεν αφορά μόνο καθυστερήσεις, αφορά αντικειμενικές δυσκολίες. Εδώ το είπε, ναι, ξεκάθαρα θα αργήσει. Αλλά θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ναι, για ολοκληρώστε. Βεβαίως. Το θέμα λοιπόν για μένα θα ήταν, ίσως δεν το πετύχαμε από ό,τι φαίνεται, ίσως το πετύχουμε όμως και αυτό σε ένα μικρό χρόνο. Να διαπραγματευτούμε με τους παραχωρησιούχους, έτσι ώστε δίνοντας ένα μεγαλύτερο χρόνο παραχώρηση να πάρουμε μια σημαντική μείωση στο κόστος των διοδίων. Όλα αυτά που εξεγγείλαμε σήμερα είναι σημαντικά μέτρα και για τα νέα, αν θέλετε, και για τους δημότες οι οποίοι στον Δήμο τους θα μετακινούνται, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι και άλλοι παράδρομοι, άλλοι διευκολύνσεις, θα μετακινούνται έτσι, πιο εύκολα και πιο φθηνά και δωρεάν μάλλον μέσα στο χώρο αυτό. Παρόλα αυτά, το μεγάλο ξέρετε, πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Και δεν είναι εύκολο να λυθεί έχοντας απέναντί σου αυτές τις εταιρείες και έχοντας απέναντί σου συμβάσεις οι οποίες είναι ιερόδιες, οι οποίες είναι δεμένες με χίλιους τρόπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι αν κερδίσουμε αυτό, αυτή η εξαγγελία νομίζω είναι ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια της χώρας να δώσει στον κόσμο της. Γιατί αν με ρωτήσετε, ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς θα κερδίσει.
Θα σας πω λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση βάζει στη συζήτηση, έρχεται στη συζήτηση, κάθεται και κουβεντιάζει και στολίνει σε ένα πολύ μικρό βαθμό αυτό το πρόβλημα των διοικητών με αυτές τις εταιρείες, οι οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λειτουργούν με βάση το κέρδος τους. Και δεν θέλουν να τις δαιμονοποιήσουν βεβαίως, γιατί οι υποδομές χρειάζονται, οι εταιρείες χρειάζονται, αλλά υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με αυτά τα έργα και με αυτές τις εταιρείες. Μπήκε ένα πρόσωπο, μπήκε λίγο νερό στα μπλά και νομίζω ότι ας μην αδικήσουμε την προσπάθεια. Απλά θέλει λίγο χρόνο για να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα και σε αυτό δυστυχώς το λέω, για να είμαι πολύ ειλικρινής, πρέπει να περιμένουμε και πρέπει να θερμανευτούμε αυτό το χρόνο. Πρέπει να περιμένουμε. Ωραία. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε καλό πολύ. Βράδυ. Έστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, το κυρίαρχο, επέτρεψέ μου Δημήτρη, καλές είναι οι μεταβολές αυτές που γίνονται, αλλά ξαναλέω, το γενναίο είναι να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των διοδίων, την χιλιομετρική απόσταση. Ακριβώς. Γιατί το σημαντικό το άφησε για παραπίσω η κυβέρνηση. Θα περιμένει κανείς να ξεκινήσει λίγο ανάποδα. Και βεβαίως το ρεπορτάζ που καταγράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να αποφύγουν τα διόδια, τι γίνεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας Τηλίδας με τα πανωτά τροχιά και το χαμό από τα κονβόι των μεγάλων οχημάτων που επιλέγουν αυτόν τον εναλλακτικό βλέπουμε δρόμο. Βλέπουμε πάντως αρκετά τέτοια μέτρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφανώς και έρχονται εκλογές και είναι και αυτό ένα μέτρο το οποίο θα γλυκάνει κάπως τους ψηφοφόρους. Λοιπόν, πάμε στα μέτρα της αγοράς τώρα, τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα την αγορά. Μαζί μας ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των εμπόρων, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας. Καλησπέρα, κύριε Βλαχογιάννη. Καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά δίνετε δυνατότητα να ακούσει ο κόσμος τα προβλήματα της αγοράς. Χαιρόμαστε που θα έχουμε εκπτώσεις όλο το χρόνο, λέει η νέα συμφωνία, κύριε Βλαχογιάννη. Δηλαδή, εσείς στο μαγαζί σας, εκτός από τις θεσμοθετημένες, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να βάλετε όποτε θέλετε εκπτώσεις. Αυτό λέει η νέα συμφωνία. Το διαβάσατε, φαντάζομαι. Ναι, και βέβαια το έχω διαβάσει. Όμως, εμείς έχουμε προλάβει πριν αυτοί κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία για μας. Μια ακόμα παρέμβαση λοιπόν στα δικά μας πράγματα. Και από ό,τι έχετε διαπιστώσει και εσείς, τα τελευταία δύο χρόνια τα περισσότερα των καταστημάτων, πλην από τις τέσσερις θεσμοθετημένες περιόδους εκπτώσεων, προχωρούσαν σε δεκαήμερα προσφορών, προκειμένου να μπορέσουν να δελεάσουν και να πλησιάσουν το βαλάντιο των καταναλωτών, το οποίο μέρα με τη μέρα μίκραινε με τις απανωτά χτυπήματα που είχαν από τις αφημάξεις που γινόντουσαν με βάση τη φορολογία που έπεφτε στο κεφάλι τους και στην τσέπη τους περισσότερο. Οπότε θεωρώ μια τρύπα στο νερό είναι αυτό που ανακοινώσαν. Αν θέλαν πραγματικά να βοηθήσουν τους ανθρώπους, τους καταναλωτές, γιατί όλοι είναι δυνάμοι καταναλωτές είμαστε, θα έπρεπε να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στα χρήματα τα οποία εισραίουν στην τσέπη τους. Είναι τόσο η έμεση και η άμεση φόρη που όσες εκπτώσεις και να κάνεις δεν είναι ικανό το εισόδημα που έχει προς κατανάλωση ο κάθε άνθρωπος πλέον στην τσέπη του να ικανοποιήσει τις αγοραστικές του ωρέξεις. Δεν είναι όμως ενθαρρυντικό, κύριε Βλαχογιάννη, έστω και αν είναι συρρυκνωμένο, αυτό είναι αλήθεια, το εισόδημα να έχει μπροστά του όποτε επιθυμεί και όποτε και εσείς επιθυμείτε ως έμποροι να μπαίνει ο κόσμος και να μην φτάνει μέχρι το κατόφλι ή τη βιτρίνα και να φεύγει, να αφήνει και κάτι. Και βέβαια αυτό είναι. Βέβαια δεν το βλέπουμε τώρα για να είμαστε και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Και βέβαια είναι το μόνο που δεν μας είπαν είναι ότι αν έχουμε 365 μέρες το χρόνο εκπτώσεις, πότε θα καταλάβει ο καταναλωτής ποια ήταν η αρχική τιμή του προϊόντος. Είναι πράγματα τα οποία πριν προβούν στην θεσμοθέτησή τους θα έπρεπε να έχουν καθίσει έστω και για μερικά δευτερόλεπτα να μιλήσουν με τους ανθρώπους της αγοράς. Χάνει πράγμα την αξία που δεν κάνουν της, ποτέ. Λέτε, ο ορισμός της και βέβαια χάνει την αξία της. Είπατε τη λέξη κλειδί. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένα μέτρο αυτό το οποίο προωθούν και μάλλον θα ψηφιστεί. Προφανώς και θα ψηφιστεί. Ωστόσο, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι στο ίδιο κλίμα. Και θα είναι στο ίδιο κλίμα και τα μέτρα τα οποία θα έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Καθώς τα καταστήματα, πέρα από το ότι θα εφαρμοστούν οι εκπτώσεις όλο τον χρόνο, θα υπάρχει δηλαδή δυνατότητα κάποιος να κάνει προσφορές και εκπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, θα κληθούν οι καταστηματάρχες να δώσουν και περισσότερο φόρο φέτος. Διαβάζουμε για 29% και 100% προκαταβολή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Τι συνεπάγεται αυτό, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, εσείς δεν κάνετε τζίρο για του χρόνου, θα πληρώσετε, κύριε Βλαχογιάννη. Ειδικά την πρώτη χρονιά, 100% εμπορικός κόσμος, έτσι, ναι. Ο εμπορικός κόσμος. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν κοιτάξετε, θα δείτε ότι την περίοδο κατά την οποία περνούσε περίοδο κρίσης οικονομικής, η χώρα αυτή το πρώτο που έκανε ήταν να ρίξει το ΦΠΑ. Εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Ανεβάσαμε το ΦΠΑ. Η χώρα αυτή κοιτούσε να μειώσει τη φορολογία σε αυτούς που διάγουν βίο στο ελεύθερο επάγγελμα. Εμείς την αυξήσαμε τη φορολογία. Η χώρα αυτή κοιτούσε να κρατήσει ζωντανές
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες όχι μόνο εδώ, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο, τις θεωρούν ραχοκουκαλιά της οικονομίας. Εμείς προσπαθούμε να τις αφανίσουμε. Αυτά τα πράγματα, τα τρία που προανέφερα λοιπόν, από μόνα τους δείχνουν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μέχρι τώρα έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η παρούσα κυβέρνηση στα της αγοράς ήταν όχι για καλό, αλλά για κακό. Και θέλω να πιστεύω ότι ήταν αφελείς και προσπαθούν να κάνουν το κακό. Όχι ότι είχαν οργανωμένο σχέδιο για να βγάλουν από τη μέση οτιδήποτε λέγεται μικρό και παραγωγικό. Γι' αυτό θα ρώταγα, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην αγορά. Μάλλον δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι θεωρώ σίγουρο ότι έχουν ένα σχέδιο το οποίο λέει δεν θέλουμε τους μικρούς επιχειρηματίες στα πόδια μας, προκειμένου οι πολυεθνικές και τα μεγάλα τραστ να μπορέσουν να σαρώσουν ό,τι έχει απομείνει από το βαλάντιο των καταναλωτών. Ωραία, να έρθουμε λίγο και στα τοπικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την πόλη της Θεότητας αλλά και τον νομό Θεότητας αλλά και την πόλη της Λαμίας. Αυτό που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σαν είδηση είναι η επαναλειτουργία του παζαριού της Λαμίας, το οποίο θα έχει προκαλέσει ήδη πάρα πολλές Δημήτρη, γιατί από αύριο, ξαναλέω, μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις μέχρι και τέλος Αυγούστου στο Δημαρχείο της Λαμίας. Άρα δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης, κύριε Βλαχογιάννη. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Να κάνουμε ένα απλό σχόλιο που έχει να κάνει με τη θέση τη δικιά μας, η οποία πρώτον ήταν σταθερή, ότι δεν έχει ανάγκη Λαμία από εμπορεπανήγυρη κτλ. Όπως επίσης τις δύο συναντήσεις που είχαμε με τους υπεύθυνους της Δημοτικής Αρχής και με τον ίδιο τον Δήμαρχο και εμείς και οι επαγγελματοβιοτέχνες, του θέσαμε το ζήτημα που λέει ότι ποιοι είμαστε οι Λαμιώτες, πού ακριβώς είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος, τι πόλη είναι η Λαμία 80.000 κατοίκων, έχει οργανωμένη αγορά. Έχει. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται στήριξη της αγοράς. Χρειάζεται να εμπλουτιστεί η καθημερινότητα των πολιτών αυτής της πόλης με πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες τις έχει ανάγκη και είμαστε στήριοι από αυτές τις εκδηλώσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επίσης χρειάζεται να γίνει ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου κάποια στιγμή αυτή η πόλη να μπορέσει να αποκτήσει τις κλαδικές εκθέσεις που τις είναι απαραίτητες προκειμένου πρώτον να φανεί στο Πανελλήνιο και δεύτερον να δημιουργηθεί επισκεψιμότητα τέτοια η οποία θα ωφελήσει όλους. Και τρίτο και κυριότερο, αυτό που είπαμε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση παίρνει θα πρέπει να κοιτάει αν θίγει κάποιο κλάδο. Αν όντως θίγεται κάποιος κλάδος, υπάρχει και η λύση του να μην πάρθει απόφαση τελικά. Πιστεύω ότι είναι μετρημένα κουτιά τα πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάμε πριν πάρουμε μια απόφαση. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά βρεθήκαμε προεκπλήξεων και αφουγκραστήκαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έλαβε χώρα την προηγούμενη Παρασκευή, το οποίο έλεγε ότι επαναλειτουργεί η εμποροπανήγυρη στην πόλη μας. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε από πανηγύρια, ούτε από παζάρια. Έχουμε ανάγκη από πράγματα τα οποία θα είναι αντάξια του ονόματος, της ιστορίας και της γεωπολιτικής θέσης που έχει η πόλη μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλο ένα τομέα, φωτιά, και έχει να κάνει, Δημήτρη, νομίζω, με τα αγροτικά. Το αγροτικό ζήτημα, το οποίο αυτά που βλέπαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά. Από το πρώτο χρόνο τώρα θα έχουμε αύξηση από το 13 στο 20% σε ό,τι αφορά στη φορολογία. Από το 2016 θα έχουμε την αύξηση στο 26%. Θα έχουμε αύξηση της προκαταβολής για τους αγρότες και θα γίνει μια εξισορρόπηση, μια ταυτοποίηση των εισφορών τους με αυτές του ΙΚΑ. Ουσιαστικά θα σημάνει αυτό το διπλασιασμό των εισφορών των αγροτών. Ακριβώς. Καταργείται στην ουσία ο ΓΑ όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Χθες πρώην ΤΕΒΕ. Θα γίνει στον ΟΑΕ. Δεν ξέρω τι θα κάπως γίνει. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ήδη είναι πολλές συγκρίνιες. Πολλές συγκρίνιες από όλους τους αγρότες. Χτες μίλησε και στο κεντρικό μας δελτίο ο Γιάννης Βάγκος από τη Βιωτεία. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα σημαντικό απόσπασμα από τα όσα είπε, γιατί είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και αμέσως μετά ζωντανή συζήτηση με τον εκπρόσωπο των αγροτών της Πασέ, τον κύριο Πάσουλα. Έτσι. Δεν γίνεται να καλλιεργήσεις τώρα. Φαντάζεσαι αν έρθουν και αυτά τα μέτρα. Ποιος θα μείνει στα χωράφια, χωρίς τράπεζες, χωρίς εφόδια να σε πιστώνουν ούτε μία μέρα. Να έχεις στην αγορά μία αμαρχία που δεν έχει προηγούμενο. Να είναι η χώρα 9 μήνες, δηλαδή με τους δύο τελευταίους μήνες του κ. Σαμαρά, όταν θα προκριθούν οι εκλογές, θα γίνουν οι εκλογές, ακυβέρνητοι. Τα κονδύλια να χάνονται ένα πίσω από το άλλο. Εμείς να περιμένουμε πάλι τις εκλογές για να φύγει ο Λαφαζάνης και ο Κωνσταντοπούλου από την κυβέρνηση. Είμαστε όχι άξιτοι στίχης μας. Πιο κάτω δεν πάει αυτή η χώρα. Αλλάξαμε κυβέρνηση, μήπως πάμε προς το καλύτερο. Και αντί να πάμε προς το καλύτερο, είμαστε στο απόλυτο κενό, στην ελεύθερη πτώση. Έρχονται τώρα δύο πυλώνες έχει αυτή η έρμη χώρα. Τον τουρισμό και την αγροτιά.
και με τη μία τους καθαρίζει. Ειδικά την αγροτιά, αυτά τα μέτρα, πώς γίνεται να περάσει ένα θα θέλει να πληρώσει 400 ευρώ το μήνα ο ΓΑ. Πώς θα δώσει 100% για την επόμενη χρονιά προκαταβολή όταν θα έχει 20% φόρο από την προηγούμενη. Όταν τα εφόδια εκτινάχθηκαν, πήγαν στο 23% από το 13%. Απάνω στο δικό μου το αγροτικό στον ορχομενό, ο κύριος Τσίπρας έλεγε στην καρότσα πάνω ότι πρέπει να πάει στο 6% όταν θα βγουν αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν έχει προηγούμενο αυτή η κολοτούμπα. Αυτή είναι η κυβέρνηση, κοιτάξτε, επειδή δεν έχει πάρα πολύ μεγάλα ερίσματα στον αγροτικό κόσμο, έχει σε δημοσίους υπαλλήλους και σε μεγάλα αστικά κέντρα, ούτε μας υπολογίζει καθόλου. Και να σας πω κάτι, και στο σχέδιο που είχε φέρει το 25 πριν το Capital Control, πριν τα χαλάσει ουσιαστικά με τη Μέρκελ, στα μέτρα τα δικά του κύριου Τσίπρας, 20 Ιουνίου, στα 8 δις εννοώ, αυτά τα μέτρα είχε μέσα. Αυτά που περνάει τώρα. Δεν υπολογίζει τον αγρότη, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά χτες από τον κύριο Βάγκο, ο οποίος στην ουσία είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε είναι αστική για τους αγρότες, καθώς είναι πιο αστικό κόμμα. Να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον Χρήστο Πάσουλα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της ΠΑΣΥ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πόσο καλή είναι μετά τα όσα ακούμε και τα όσα πρόκειται να ψηφιστούν αύριο. Εμείς είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι για αυτά που γίνονται τώρα εδώ και καιρό πριν και προειδοποιούσαμε και προσπαθούσαμε να οργανώσουμε και αγώνες στον αντίποδα άλλων αγροτοσυνδικαλιστών, οι οποίοι βάλαν πράτη όλες τις προηγούμενες δεκαετίες να περάσουν αυτές οι πολιτικές, να διαλυθεί το αγροτικό κίνημα. Καλοπληρωνόντουσαν γι' αυτό από τις κυβερνήσεις και τώρα πάνε να φτιάξουν και καινούργιους φορείς και μιλάνε για κίνημα, μιλάνε για συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο κτλ. Πάλι θέλουν να ξανακαλοταϊστούν, πάλι θέλουν να διαλύσουν οποιαδήποτε προσπάθεια πάνε να γίνει. Και εδώ είμαστε αντιμέτωποι εδώ και καιρό από τότε που εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση, αλλά και πριν, με ένα συντονισμένο σχέδιο να χτυπηθεί το πιο πρωτοπόρο, το πιο συνεπές κομμάτι του αγροτικού κινήματος. Σε ποιους αναφέρεστε, κύριε Πάσουλα? Αναφέρομαστε στα λαμόγια, τα πρώην στελέχη της Πασεγές, οι οποίοι έχουν πάρει εργολαβία με περιοδίες όλη την Ελλάδα να προσπαθούν να ξαναστήσουν πάλι, να νεκραναστήσουν τέτοιους φορείς για να μας ξανακάτσουν στο σβέρκο. Και μιλάω και για συνδικαλιστές εδώ στο νομό μας, που είναι πολύ γνωστό και αντιπαράθεση που έχουμε μόνο τα προηγούμενα χρόνια. Μισό λεπτό, κύριε Πάσουλα, βοηθήστε με σε κάτι. Ναι. Αν υποθέσουμε και πάρουμε ως γνώμονα τα ό,τι δηλώνονται από τους υπόλοιπους αγροτοσυνδικαλιστές. Να σας κάνω το ερώτημα θα απαντήσετε. Ναι. Ακούω ότι αντιδρούν σε αυτά τα μέτρα που έρχονται προς... Πώς αντιδρούν σε αυτά τα μέτρα? Θέλω να πω το εξής. Ναι. Υπάρχει, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ένας κοινός τόπος ότι αντιδρούνε. Δεν μπορείτε να βρείτε μια κοινή γραμμή? Να το συζητήσουμε αυτό. Τα λέμε ανοιχτά. Ο κύριος Δημογιάννης το ίδιο. Ο κύριος Βάγκος το ίδιο. Όλοι μαζί αγρότες και όχι σε... Δεν είναι όλοι μαζί το ίδιο. Γιατί? Τα στελέχη της Πασεγές που καλοπληρωνόντουσαν, τα παχύδερμα, τα λαμόγια. Διαλύσαν το... χαρακτηρισμένοι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίλογος. Εγώ θα πω αυτά που έχω να πω. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου και θα την πω. Αυτοί που κάτσαν στο σβέρκο των αγροτών, διαλύσαν το κίνημα τόσα χρόνια και καλοπληρωνόντουσαν. Πήραν άδειες και κάναν φωτοβολταϊκά και δεν ξέρω τι άλλο κάνανε. Παίρνουν εισπράττουν από 10 μεριές και από 10 επιτροπές ο καθένας και δεν ξέρουν πόσες καταθέσεις έχουν στο εξωτερικό. Αυτοί λοιπόν τώρα πάνε να ξαναδιαλύσουν, πάνε να ξαναχτυπήσουν, να συκοφαντήσουν την ΠΑΣΥ και την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων. Επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για το τι είναι η ΠΑΣΥ, η ΠΑΣΥ δεν είναι ούτε κόμμα, ούτε παράταξη. Η ΠΑΣΥ φτιάχτηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιουργούσαν οι Πασεγιές, οι Γεσάσε και οι Σιδάσε στο αγροτικό κίνημα. Υπήρχε μία ανάγκη να συσπηρωθούν μικρομεσαίοι αγρότες και να συγκρουστούν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων που τους οδηγούσαν στο ξεκλήρισμα. Κύριε Πάσουλα, αυτό μιλάτε συνεχίζεται. Για το βαθύ κράτος των αγροτών που επιστρέφει, αυτό λέτε τώρα? Μιλάω για στελέχη τα οποία έχουν δώσει διαπιστευτήρια όλα τις προηγούμενες δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια, ναι, στις κυβερνήσεις. Έβαζαν πλάτη για να περάσουν οι πολιτικές αυτές και να φτάσουμε από 30% ο αγροτικός πληθυσμός να φτάσουμε στο 7 και τώρα με προοπτική να πάμε στο 1,5, να πάμε, εμείς θα φύγουμε. Θα μείνουν κάποιοι μεγαλοαγρότες και κάποιοι επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Αυτό θα γίνει. Αυτοί λοιπόν που βάλαν πλάτες για να πάμε ως εκεί που πάμε τώρα, έρχονται τώρα και γίνονται τιμητές του κινήματος και μιλάνε για κίνημα.
Αυτή είναι η κατάσταση. Τι κάνετε τώρα από εδώ και πέρα, κύριε Πάσουλα, γιατί κατάσταση... διασπαστική είναι η ατμόσφαιρα και η πρακτική. Δεν είναι διασπαστική. Η γραμμή είναι μία. Μικρομεσαίοι αγρότες, ναι, οργανωνόμαστε, έχουμε το κίνημά μας, υπάρχει η ΠΑΣΗ, υπάρχει την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία ούτε κόμμα είναι, ξαναλέω, ούτε παράταξη. Είναι όμως συσπήρωση έντιμων αγωνιστών αγροτών, οι οποίοι παλεύουν για την επιβίωσή τους. Στον αντίποδο όλων αυτών που τους βάζουν εμπόδια και τρικλοποδιές για να περάσουν αυτές οι πολιτικές που μας φτάσαν ως εδώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα να και επειδή είναι το πιο δύσκολο μνημόνιο όμως, κύριε Πάσουλα, πώς θα αντιδράσετε να ολοκληρώσω. Ναι. Να ολοκληρώσω. Ναι. Επειδή ακριβώς τα μέτρα αυτά σημαίνει ολοκληρωτική εξόντωση της μικρομεσαίας αγροτιάς, φορολογία, ΟΓΑ κτλ. Τα γνωρίζετε πολύ καλά, μην τα ξανασυζητήσουμε. Επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι θα δημιουργηθούν κινητοποιήσεις και προϋποθέσεις για κινητοποιήσεις, εκ των προτέρων σχεδιάζουν συκοφάντηση και χτύπημα του κινήματος, αξιοποιώντας τέτοια στελέχη. Εσείς πώς θα περάσουν αυτά τα μέτρα, χτυπώντας το κίνημα εκ των προτέρων. Πάνε να αποδυναμώσουν εσάς, πάνε λέτε, να αποδυναμώσουν, ναι, το συνεπές κίνημα που θα το βρουν απέναντί τους και το ξέρουν πολύ καλά, εκ των προτέρων. Με συκοφαντίες και με διάφορες ενέργειες που πάνε να κάνουν και σε πανελλαδικό αλλά και σε επίπεδο στο περιοχή. Και προφανώς θα βγούμε στους δρόμους. Και αυτή είναι η κατεύθυνση. Προφανώς το συζητάμε αυτό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Ωραία. Μα ήδη με τα μέτρα, χωρίς να έρθουν τα καινούργια, με το 13% φορολογία, μεγάλο κομμάτι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Πολύ μεγάλο, 40%. Το 38% είναι ανασφάλιστοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν να καταβάλουν τις εισφορές στον ΟΓΑ. Και σας βάζουν, με τον τριπλασιασμό. Σας βάζουν στο ΤΕΒΕ, λένε, κύριε Πάσουλα, κάπως. Δεν είναι το ζήτημα ΤΕΒΕ. Θα τριπλασιαστεί η εισφορά στον ΟΓΑ. Δηλαδή, μια οικογένεια που έχει 3 ασφαλισμένα μέλη θα θέλει 9-10 χιλιάρικα το χρόνο για να ασφαλιστούν. Είναι δυνατόν αυτά να μπορέσει να επικρατήσει. Διάβασα στη νέα συμφωνία. Δημήτρη, ένα λεπτό, δώσε μου χρόνο. Ναι. Λέει αυστηροποίηση του όρου του αγρότη. Και ρωτώ, κύριε Πάσουλα, δεν θα ήταν καλύτερο να ξέρει ο Χρήστος ο Πάσουλας ότι δεν θα παρισφρήσει ο Γιάννης ο Βούτσινος, που είναι τώρα απασχολείται στο αγροτικό, και εσύ θα έχεις τον πρώτο λόγο, θα είναι σωστή η δουλειά σου, θα φορολογείσαι σωστά. Αυτά, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά, γιατί ναι, υπάρχουν. Θα σας πω την άποψή μου. Ακόμα διάφοροι στον αγροτικό χώρο και το ξέρετε. Ακόμα και ένας δημόσιος υπάλληλος, άμα έχει 50 ρίζες ελιές, δηλαδή τι θα γίνει. Ακόμα και αν αυτό που θα το πω θα σας ακουστεί λίγο σκληρό, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια που λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή το πρόβλημα το δικό μου ή κάποιο άλλο ο οποίος ασχολείται μόνο με τα αγροτικά, γιατί μπορεί και έχει ένα εισόδημα που του επιτρέπει να ασχολείται μόνο με τα αγροτικά, δεν είναι ο αντίπαλός μου, ο συνάδελφος, ο αγρότης, ο οποίος με τις πολιτικές αυτές έφτασε να μην τον φτάνει το αγροτικό του εισόδημα και άνοιξε ένα καφενείο στο χωριό ή πώς να το πω, πήγε και για κάποια μεροκάματα στην οικοδομή. Αυτό είναι η διάσπαση του κινήματος. Ο εχθρός ο δικός μου είναι ο επιχειρηματίας, ο μεγαλοεπιχειρηματίας, ο οποίος δεν τον εμποδίζει κανένας να έρθει και να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, και γι' αυτόν παίρνονται αυτά τα μέτρα και θα με εκτοπίσει. Αυτός είναι ο αντίπαλός μου. Ωραία, οπότε να περιμένουμε. Και θα ήθελα να πω και κάτι, γιατί εδώ στο δελτίο το δικό σας, ναι, ο κύριος Δημογιάννης πριν μερικές μέρες έπιασε στο στόμα του Βαγγέλη τον Μπούτα, το συνάδελφο από την Καρδίτσα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Και επειδή θέλω να δώσω μια διευκρίνηση σε αυτό, πρώτα ο κύριος Μπούτας αναφέρθηκε στον κύριο Δημογιάννη, ναι, και μετά απάντησε ο κύριος Δημογιάννης. Χωρίς, ναι, να θέλω να δικαιολογήσω. Να βάζουμε τη σειρά, ναι, την χρονική πρώτα, σειρά, κύριε, ναι, Πάσουλα, ναι, για και να την επόμενη μέρα είχαμε καλεσμένο τον κύριο Δημογιάννη. Θέλω να πω το εξής, ότι ο κύριος Δημογιάννης ανέφερε ψεύδι. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί αυτά που είπε είναι όλα ψέματα. Είναι ένας εσχρός ψεύτης και συκοφάντης και τον προκαλώ να απαντήσει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης γιατί ο Μπούτας, τώρα, γιατί είναι σκληρή χαρακτήρα. Γιατί είπε ότι έχει διορίσει ακόμα και το σκύλο του, έτσι δεν είπε. Έτσι δεν είπε, το άκουσα στο βίντεο. Έτσι δεν είπε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Μπούτας έχουν διοριστεί δύο από τα παιδιά του με ΑΣΕΠ. Είναι παράλογο, είναι παράνομο να διοριστεί κάποιος με ΑΣΕΠ. Δεν είναι αυτή η νόμιμη διαδικασία. Είναι κάτι το μεμπτό. Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όχι, όχι, έχει σημασία τώρα. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει. Αν πω εγώ για εσάς, κύριε Βούτσινη, δημόσια, όταν δεν είστε παρόν, ότι είστε έμπορος ναρκωτικών και όπλων, μπορώ να το πω χωρίς να απαντηθεί από κανέναν. Έχω το δικαίωμα να το κάνω. Όχι, και θα ήθελα να απαντήσω ολοκληρωμένα. Λοιπόν, ανέφερε ότι ο Βαγγέλης ο Μπούτας εισπράττει βουλευτική αποζημίωση. Ο Βαγγέλης ο Μπούτας καταρχήν δεν είναι βουλευτής, αλλά ακόμα και όταν ήταν, δεν εισέπρατε τη βουλευτική του αποζημίωση. Πήγαινε στο κόμμα του. Άρα, ένα ακόμα ψέμα. Ανέφερε ότι είναι επιχειρηματίας και πουλάει κρασιά. Αμπέλια έχει ο άνθρωπος, κρασιά πουλάει.
Δεν το κατάλαβα. Πού είναι το μεμτό? Ο κύριος Δημογέννης δεν είναι αυτός που κόπτεται ότι εμείς οι αγρότες να γίνουμε επιχειρηματίες και επαγγελματίες και μας αλλάξαν τα φώτα με τους φόρους? Τώρα εκεί που βρίσκει το μεμτό δηλαδή? Μάλιστα. Κύριε Βάζουλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε εκ νέου πολιτική συζήτηση με τον εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Αλλά έχουμε και πολλές αντιδράσεις ό,τι αφορά στη νέα ρυθμιστική για το κυνήγι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Στέφανο Σταμέλο. Στο hot dog που κυκλοφορεί. Ισίδωρος Δογιάκος. Το χρονικό μιας παράνομης εκλογής. Πώς έγινε προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών με παράνομη δημιουργική λογιστική. Ποιος ο ρόλος του Δογιάκου στο ηχητικό, όπου φέρεται ο Σαμαράς να δίνει εντολές στη δικαιοσύνη για να φυλακίσει μέλη της Χρυσής Αυγής. Πώς έκλεισε άρον-άρον η υπόθεση κρηματισμού του Χαϊκάλη με πρωταγωνιστή και πάλι τον Ισίδωρο Δογιάκο. Πώς έβγαλε από τη μέση τον εισαγγελέα που υποχρέωσε σε έρευνα για την υπόθεση Γενόπουλου. Hot dog. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Νέα σκαπτικά Viking κάνουν εύκολη την εργασία σε κάθε έδαφος. Διαθέσιμα τώρα στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων από 559 ευρώ. Viking. Μέλος του ομίλου Steel. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Γάμα και μία γελιδάκι ομικρον εψιλον Θήβα, Βλάχος Ιωάννης Λιβαδιά και Τζανακάκης Άρης Λιβανάτες Φθιώτιδας. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνο σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα. Με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 22310-33934 και στη Λεωνίδο 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μεριφανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Τραγάνα Λοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Το πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου ξανά στη διάθεσή σας. Πλήρως ανακατασκευασμένο, με νέο σχεδιασμό και φιλοσοφία, προσφέρει την ιδανική λύση πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Ξανά κοντά σας με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με άριστη εξυπηρέτηση και υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Με εύκολη πρόσβαση από τις οδούς Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου, η υπόθεση παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου. Η λύση πάρκινγκ στην καρδιά της Λαμίας. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπαλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC, υαλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπαλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπαλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο.
Επιστροφή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1 και Γιάννη, να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στο θέμα του μνημονίου, του τρίτου μνημονίου και της ψήφισης της δανειακής σύμβασης, η οποία πρόκειται να έρθει στις επόμενες ώρες στη Βουλή. Παρά τα καψόνια της Προέδρου, κυρίας Κωνσταντοπούλου, μιλάμε για μέτρα φωτιά, το νέο μνημόνιο και το νέο μαρτύριο, όπως όλα δείχνουν, αν και από το Μαξίμου το είπαμε. Επιχειρείται να περάσει ότι υπάρχουν και θετικά. Προφανώς θα υπήρχαν και θετικά μέτρα, αλλά νομίζω ότι στη ζυγαριά τα αρνητικά επικρατούν, Δημήτρη, πολύ περισσότερο από ότι τα θετικά. Μένει να δούμε τώρα ποιοι θα είναι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι θα στηρίξουν ή όχι την συμφωνία η οποία έρχεται και τα προαπαιτούμενα τα οποία, αν μη τι άλλο, μόνο καλά δεν είναι και μόνο ευκολία δεν θα φέρουν στη ζωή όλων μας. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση, το 2012 είχαμε πολιτικές ανακατατάξεις οι οποίες είχαν οδηγήσει στην πτώση ουσιαστικά της κυβέρνησης Παπανδρέου και της δημιουργίας μιας κυβέρνησης πιο οικουμενικού χαρακτήρα που συμμετείχε τότε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Θέλω λίγο να πάρουμε την άποψη ενός εκπροσώπου από το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο οποίος σήμερα μπορεί να μην είναι στη Βουλή, ωστόσο κατά το παρελθόν έχει διαδραματίσει. Είναι στο κατόφλι πάντως εκεί. Έτσι φαίνεται, έτσι είναι. Και αν έχουμε και πρόορες εκλογές. Και αν έχουμε, όπως πολύ σωστά λες, και πρόορες εκλογές στις επόμενες μέρες, θα δούμε τι μελιγενέστε. Θωμάς Τουσιάδης μαζί μας, εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στο νομό Θεότητας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ένα πρώτο σχόλιο σας θα θέλαμε για αυτά που ακούμε όλοι. Και βλέπουμε όλοι, και ξέρουμε πλέον. Να συμπληρώσω, Δημήτρη, αυτό που έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία και το δανείστηκε μάλλον από τον κύριο Βενιζέλο είναι παιδική χαρά, το mail Χαρδούβελη, γιατί κάναν και ένα συγκριτικό σήμερα τεστ με το νέο μνημόνιο, κύριε Τουσιάδη. Έχουμε πολύ κακό μνημόνιο και ένα προηγούμενο λιγότερο κακό, εκεί καταντήσαμε δηλαδή. Το περίεργο είναι ότι εδώ και χρόνια, δεν είναι μόνο σήμερα, και σήμερα επαναλαμβάνεται, πάντα έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ένα κακό και σε ένα περισσότερο κακό. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο είναι 5 χρόνια ζούμε είναι πρωτοφανές και απορώ πλέον πώς οι βουλευτές οι οποίοι είναι σήμερα στη Βουλή με ποια λογική θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν. Και βεβαίως η απορία είναι και όταν θα έχουμε εκλογές πιθανόν σε 2 μήνες, ο ελληνικός λαός τι θα ψηφίσει, το κακό τρίτο μνημόνιο της αριστεράς, την κακή πολιτική της δεξιάς που υφιστάμεθα μέχρι πριν από 6 μήνες και με ποια προοπτική θα ψηφίσει το ένα ή το άλλο κακό, γιατί για κακό μιλάμε, δηλαδή νέοι φόροι. Λέει δεν έχουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων αλλά έχουμε αύξηση κρατήσεων, δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν, εμψυχρό μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι σε μία μέρα θα καταργήσει τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους, μας φέρνει ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο είναι χειρότερο από το πρώτο. Έχει και το αξία. Δεύτερο. Γιατί φτάσαμε όμως εδώ, κύριε Τουσιάδη, και στέκομαι σε αυτό που είπατε και πολύ σωστά. Γιατί άλλα είπε προεκλογικά και άλλα κάνει. Ουσιαστικά εφαρμόζει την προηγούμενη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί φτάσαμε όμως εδώ. Γιατί σηκώσαμε ανάστημα στο Βερολίνο. Όχι, γιατί δεν τα υπολογίσαμε σωστά. Αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Η οποία είναι ποια. Ο κύριος Τσίπρας ή δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει, οπότε αυτό είναι εις βάρος του, γιατί δεν μπορεί να είσαι αρχηγός. Θα το έλεγα παιδικό όμως, κύριε Τουσιάδη. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, επομένως όταν έβγαινε και μιλούσε θα έπρεπε να είναι ενήμερος, θα έπρεπε να ζητήσει ενημέρωση, να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Ή το δεύτερο, ότι ήρθε χωρίς να έχει κανένα σχέδιο και όταν βρέθηκε μπροστά στην πραγματικότητα άρχισε να αυτοσχεδιάζει και αυτό κακό. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι κατακριτέως και έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Μήπως περίμενε την βοήθεια από τον τρίτο δρόμο όπως... Από ποιον. Από Ρωσία ενδεχομένως, από Κίνα. Και με συγχωρείτε, αυτά τα πράγματα τα οποία ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός τα έλεγε εδώ και 4, 5, 10 χρόνια ότι δεν ανήκουμε στη Δύση, ότι κοιτάξτε και παραπέρα. Αυτά γίνονται
προγραμματίζονται και εφαρμόζονται σε βάθος χρόνου. Δεν γίνονται πάω αύριο στη Μόσχα, συζητάω και μεθαύριο εφαρμόζουμε μια άλλη πολιτική. Αυτά δεν γίνονται. Εάν πίστευε ότι μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο, τότε είναι εκτός τόπου και χρόνου, είναι άκρος επικίνδυνος. Λοιπόν, επομένως δεν υπήρχε ούτε τρίτος δρόμος, δεν υπήρχε ότι έχουμε τη στήριξη των λαών της Ευρώπης, ωραία, και βγήκαν οι λαοί της Ευρώπης στις πλατείες και στους δρόμους και φώναζαν υπέρ της Ελλάδος. Ναι. Και το αποτέλεσμα. Ποιο? Το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τώρα υπέγραψε και αύριο μεθαύριο δεν ξέρω ποιοι βουλευτές και γιατί θα το ψηφίσουν. Ωραία, να έρθουμε λίγο στο διατάφτα τώρα, καθώς έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έχει ως εξής. Ο ελληνικός λαός 25 του Γενάρη στήριξε μια κυβέρνηση διαφορετική, για πρώτη φορά μια διαφορετική κυβέρνηση από αυτές που ξέραμε τα τελευταία 40 χρόνια. Πιστεύοντας αυτά που έλεγε. Φυσικά. Στις προεκλογικές, προφανώς. Πριν από ένα περίπου μήνα, στο δημοψήφισμα που είχαμε μετά από 40 χρόνια, ο ελληνικός λαός εκ νέου στήριξε την επιλογή της κυβέρνησης, πιστεύοντας ότι δεν θα ψηφιστούν νέα μνημονιακά μέτρα. Και η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Θα μου απαντήσετε εσείς αμέσως, ξέρω πάρα πολύ καλά τι θέλετε να απαντήσετε. Η σημερινή κυβέρνηση, λοιπόν, το ρωτάω κάθε μέρα σε όλους τους πολιτικούς οι οποίοι κάθονται στη δική σας τη θέση. Έχει την νομιμοποίηση να εφαρμόσει τα συγκεκριμένα μέτρα ή πρέπει να πάει άμεσα σε εκλογές, κύριε Τουσιάδη? Καθώς ο ελληνικός λαός δεν την ψήφισε για να φέρει τρίτο μνημόνιο. Την ψήφισε για να καταργήσει τα προηγούμενα μνημόνια. Εγώ ήθελα να ξέρω γιατί να πάει στις εκλογές, τι θα κερδίσει αν γίνουν εκλογές. Θα καθαρίσει το κόμμα του σε πρώτη φάση. Και δεύτερο... Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή στη Βουλή κανένας δεν θέλει τις εκλογές πλην του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία το είπε, οι εκλογές θα είναι καταστροφή. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει εκλογές, το Ποτάμι δεν θέλει εκλογές, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ξέρω τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει το ΚΚΕ, εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει εκλογές γιατί? Για να καθαρίσει το εσωκομματικό του πρόβλημα. Μα είναι λόγος αυτός να πάμε για τρίτη φορά μέσα σε 6 μήνες, σε 8 μήνες να πάμε σε εκλογές? Όχι. Είναι λόγος αυτός? Θα σας απαντήσω εγώ, όχι. Αυτό είναι η απόλυτη ανευθυνότητα. Αλλά είναι λόγος να πάμε σε εκλογές? Τον Ιανουάριο ο ελληνικός λαός ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά για να καταργήσει τα μνημόνια, κύριε Τουσιάδη, ναι. Όχι για να φέρει τρίτο μνημόνιο. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, μήπως χρειάζονται εκλογές? Επί 5 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε μια πολιτική και μετά πήγε σε ένα δημοψήφισμα. Και στο δημοψήφισμα 68%, 62% ψήφισαν αυτό που ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν. Και αυτό το 68% το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τελείως τα αντίθετα. Και μας φέρνει τώρα ένα τρίτο μνημόνιο. Άρα δεν έχει νομιμοποίηση, το ίδιο πράγμα λέμε. Μα, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον μας έφτασε εδώ που μας έφτασε και δημιούργησε αυτή την κατάσταση, το τρίτο μνημόνιο, πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, να δούμε τι θα καταφέρει, να δούμε τι θα πετύχει και μετά να τον κρίνουμε. Με ποιο θα το κάνει αυτό, από τη στιγμή που σχεδόν το μισό του κόμμα στηρίζει κάτι εντελώς διαφορετικό? Ας τον ρίξουν στη Βουλή. Είναι διαδικαστικό δηλαδή, λέτε, το θέμα. Ας τον ρίξουν στη Βουλή. Εάν η Βουλή αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κυβερνήσει και δεν πρέπει να κυβερνάει, ας τον ρίξουν στη Βουλή. Είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά κανένας δεν θέλει να μπει σε αυτή την περιπέτεια, κύριε Τουσιάδη. Λοιπόν, και ίσως να βολεύονται. Αλλά όχι ο ίδιος, λέω, πείτε μου, αν εκτιμάτε ότι βολεύονται και πίσω από το μνημόνιο του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι βολεύονται. Όλοι. Γιατί όλοι τελικά όλοι έχουν μάθει να πολιτεύονται επάνω σε αυτή τη γραμμή. Μνημόνιο. Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρώ. Μήπως δεν είχαμε όμως άλλη επιλογή? Έστω και αν το αντιλήφθηκε αργά ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε να δείτε το μνημόνιο. Εάν υποθέσουμε ότι αύριο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός μπορεί να επηρεάζει καταστάσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει το δεύτερο μνημόνιο, υπάρχει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το έχει υπογράψει Σαμαράς, ναι. Βενιζέλος, Τσίπρας. Αυτά, ξέρετε, όταν μπαίνει μια υπογραφή, την οποία τη βάζει ο Σαμαράς, είναι υπογραφή της ελληνικής δημοκρατίας, της ελληνικής πολιτείας. Αυτό, εάν αύριο είναι ο Α, ο Β, ο Γ πρωθυπουργός, αυτό ισχύει. Αυτό δεν είχε καταλάβει ο Τσίπρας ή έκανε ότι δεν το είχε καταλάβει. Ότι το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο το είχε υπογράψει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, δεν μπορεί να έρθει και να πει ότι σε μια μέρα εγώ το σκίζω και δεν ισχύει.
Δεν μπορούσε να το πει. Το τρίτο μνημόνιο, εάν ψηφιστεί από τη Βουλή, θα είναι ένας νόμος του κράτους ο οποίος δεν θα μπορεί να ακυρωθεί με μια κουβέντα ή με ένα νόμο που κάποιος άλλος πρωθυπουργός αργότερα θα φέρει. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα όμως εξαρτάται πώς τη διαχειρίζεσαι ή τη δέχεσαι και προχωράς με αυτήν σε βάθος χρόνο. Άκουσα να λένε ότι μέχρι το 2095 ξέρω εγώ θα χρωστάμε, θα μας δίνουν, θα τους δίνουν. Κατάλαβες λοιπόν. Ή αποφασίζεις αυτή την κατάσταση να την αλλάξεις με συγκεκριμένα πάνω μέτρα. Πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός όλα αυτά τα χρόνια, αν είναι ένα πράγμα που τον χαρακτηρίζει, είναι ότι αν μη τι άλλο έχει προτάσεις. Έχει προτάσεις και τις λέει. Να ολοκληρώσω και θα μου απαντήσετε. Στη συγκεκριμένη συγκυρία, πολιτική συγκυρία, οι προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με σκοπό να μην πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Και επειδή έρχονται και εκλογές και ο κόσμος θα θέλει να ενημερωθεί. Στο τρίτο μνημόνιο πήγαμε. Τελείωσε. Θα ψηφιστεί σήμερα, αύριο. Ωραία. Ας πούμε ότι μας δίναν τη δυνατότητα να πάμε σε κάποια ισοδύναμα μέτρα. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Μπράβο, από εδώ και πέρα λέμε, παραδείγματος χάρη, το μεγάλο, το καυτό, ένα από τα καυτά θέματα είναι το ασφαλιστικό. Είναι ή δεν είναι. Λοιπόν, τι θα το ασφαλιστικό με τα δεδομένα τα σημερινά δεν λύνεται με τον τρόπο που πάνε να το λύσουν. Αποκλείεται 1000%, σας το υπογράφω, μπορεί να μην είμαι ειδικός, μπορεί να μην έχω ντοκτορά οικονομίας, αλλά σας λέω ότι το ασφαλιστικό με τα σημερινά δεδομένα και όπως προσπαθούν να το λύσουν θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο μέχρι να φτάσουν στο σημείο που δεν θα μπορούν να πληρωθούν συντάξεις. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολύ λίγοι πλέον. Είναι 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες 10 εκατομμυρίων, 11 εκατομμυρίων Ελλήνων και 3 εκατομμυρίων λαθρομεταναστών. Δεν γίνεται. Αποκλείεται. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ανατροπή των πάντων. Ρήξη τελείως. Σβήνουμε όλα και ξεκινάμε με προτάσεις. Με προτάσεις. Δηλαδή, με γενικολογίες. Καταργούνται με συγκεκριμένο το οποίο το έχει καταθέσει στη Βουλή την πρόταση. Δηλαδή, καταργούνται ένα ασφαλιστικό ταμείο καταρχάς. Ένα. Για όλους τους Έλληνες. Ένα ασφαλιστικό ταμείο. Μία εθνική σύνταξη για όλους τους Έλληνες, άσχετα με το αν έχεις εργαστεί 5, 10, 15, 30 χρόνια, μπορεί να μην έχεις εργαστεί και καθόλου. Όταν θα γίνεις 67 χρονών θα παίρνεις 400 ευρώ σύνταξη ή ό,τι αποφασιστεί, όταν αποφασιστεί αυτό το πράγμα. Για όλους τους Έλληνες. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις φορολογικές δηλώσεις που θα έχεις κάνει, ανάλογα με τους φόρους που θα έχεις πληρώσει, στα 400 ευρώ θα παίρνεις άλλα 100, άλλα 500, άλλα 1000, άλλα 2000. Αυτό καταργώντας άμεσα τις εισφορές, τα ένσημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα οθείτε τον κόσμο, θα του δίνετε ένα κίνητρο να δηλώνει και περισσότερα έσοδα στο φορολογικό. Ακριβώς, και ξέρετε ότι αν καταργηθούν οι εισφορές του ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ, στο ΤΕΒΕ ο άλλος πληρώνει 400 ευρώ το μήνα. Στο ΙΚΑ πληρώνει 200 ευρώ το μήνα. Αυτά αύριο θα είναι στην τσέπη του. Αύριο θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη όλων των Ελλήνων. Και από πού θα είναι τα έσοδα του ταμείου. Από ένα 3-4% το οποίο θα παίρνει από το 23% που λέμε ΦΠΑ, το οποίο είναι υπερβολικό, μοναδικό στην Ευρώπη. Λοιπόν, το 5% θα πηγαίνει για το ασφαλιστικό ταμείο. Από τις μελέτες δηλαδή που έχετε κάνει βγαίνουν τα κουκιά. Ακριβώς, και η μελέτη έχει κατατεθεί στη Βουλή τους, την έχει δώσει και αρνούνται να τη συζητήσουν. Δεν θέλουν να αλλάξουν το κατεστημένο, αρνούνται να συζητήσουν. Πρέπει να πούν, έλα εδώ κύριε Καρατζαφέρη, τι είναι αυτά που λες. Αυτά που λες είναι βλακίες, και να τον κολλήσουν στον τοίχο. Ή να πούν ότι αυτά είναι σωστά, για κάτσε να τα μελετήσουμε. Γιατί και με αυτούς που έχουν κολλήσει τα ένσημα τόσα χρόνια, τι θα γίνει κύριε Τουσιάδη? Μα τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Όταν σας λέω ότι υπάρχει μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, γιατί λοιπόν, ξέρετε με, και στο ασφαλιστικό με αυτό, γιατί είναι για πολλά τα μέτρα φωτιά, για να δείτε, ότι είναι εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Με αυτό το 4-5% που θα κρατάνε, σημαίνει ότι ο κάθε Έλληνας, το παιδάκι των 5 χρονών που πάει να αγοράσει ένα γλυφιτζούρι, θα πληρώνει 5% για το ασφαλιστικό ταμείο. Όλοι οι Έλληνες, ό,τι αγοράζουν, ένα καρβέλι ψωμί. Τώρα από αύριο μεθαύριο, είναι και της Παναγίας τώρα, τι θα γίνει, θα σταυρωθούμε πάλι?
Έπεται, ανεβαίνουμε το Γολγοθά, καταλήξουμε στη Σταύρωση. Δηλαδή πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Λέγανε πριν από τις εκλογές, τι λέγανε, θα καταργήσουν τα διόδια. Εμείς ήμασταν κακοί που λέγαμε ότι δεν καταργούνται, ρε παιδιά, τα διόδια. Αποκλείεται, είναι διεθνείς συμβάσεις, είναι ξένες εταιρείες, είναι διεθνές δίκαιο, δεν καταργούνται. Δώστε μια παράταση χρόνου, αντί να είναι η εκμετάλλευση για 10 χρόνια να γίνει για 20 χρόνια και μειώστε τα διόδια στο μισό. Φαίνεται πάντως πως το εξετάζει η κυβέρνηση. Είχαν και σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αλλά το λέγαμε και ήμασταν οι κακοί. Εμείς δεν θέλαμε να καταργήσουμε τα μνημόνια, τα διόδια, και πήραμε ένα τα 100. Οι άλλοι που τους λέγανε θα καταργήσουμε τα διόδια πήραν 36%, ωραία, πήραν 28% και τους κοροϊδεύουν και γελάνε τώρα εις βάρος. Για να κλείσουμε. Τις επόμενες ώρες ψηφίζεται η συμφωνία. Είναι ουσιαστικά θέμα χρόνου για το πότε θα ψηφιστεί και ζωής θέλοντας πρώτα απ' όλα, όπως είπε και ο κύριος Τσακαλώτος. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουμε εκλογές. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι έτοιμος για τις εκλογές. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος είναι έτοιμος, κατεβαίνει και θα είναι η ειδοποιός διαφορά. Δηλαδή όλα τα άλλα κόμματα μας λένε πώς θα διαχειριστούμε τη φτώχεια μας και τη μιζέρια μας. Εμείς έχουμε προτάσεις για να διαχειριστούμε τον πλούτο της Ελλάδας. Γιατί υπάρχει πλούτο στην Ελλάδα που μπορούμε να τον διαχειριστούμε και που μπορούμε μέσα σε 3, 4, 5 χρόνια να αλλάξει η όψη της Ελλάδος. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι άλλη ιστορία σε βάθος χρόνου. Αν μου πείτε για εθνικό νόμισμα για αύριο, θα σας πω όχι. Δεν γίνεται. Ωραία. Αν μου πείτε για εθνικό νόμισμα όταν η οικονομία θα ορθοποδήσει και θα έχουμε παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα και θα είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι όσο είναι δυνατόν, τότε όχι μόνο μπορούμε αλλά και επιβάλλεται να γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα. Κύριε Τουσιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Γιάννη, είδαμε προηγουμένως το τι γίνεται με τα πολιτικά. Θα αλλάξουμε θεματολογία ωστόσο, καθώς έχουμε και τη νέα ρυθμιστική για το κυνήγι. Παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον νέο πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Λαμίας, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1 και μας μίλησε και μας είπε, μας εξήγησε ποια θα είναι τα δεδομένα για τη νέα χρονιά και για το πώς θα πρέπει να κυνηγούν οι λάτρεις του είδους. Ωστόσο, έχουμε και τις αντιδράσεις για το κυνήγι από τους εκπροσώπους των οικολόγων. Ακριβώς 20 Αυγούστου γυαλίζουν τα όπλα τους οι κυνηγοί για να πάρουν τα βουνά, να πάνε στο χόμπι τους, να κάνουν την βόλτα τους αν θέλεις, αλλά εμπίπτουν τώρα κάποιες αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με τους οικολόγους και για το πόσο ή τα θυράματα, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει κάποια από αυτά να περιοριστούν ή ακόμη και να καταργηθούν. Νομίζω ο κύριος Στέφανος Σταμέλος, μέλος των οικολόγων Πράσινων Φθιώδας. Καλησπέρα κύριε Σταμέλο. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Έχετε εκφράσει τις αντιρρήσεις σας σχετικά με το κυνήγι και φέτος. Πείτε μας λίγο δύο λόγια για ποιους λόγους αντιδράτε. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που εκφράζουμε αυτές τις αντιρρήσεις και για το κυνήγι γενικότερα. Αυτή η ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι επιβεβαιώνει για εμάς αυτό που λέμε χρόνια, δηλαδή μια παραδοσιακή σχέση της κυνηγητικής νομοσπονδίας και των κυνηγών με το Υπουργείο. Και μάλιστα σήμερα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και κυβερνάει και οι θέσεις του είναι αντίθετες με τις προηγούμενες λογικές των προηγούμενων χρόνων και βέβαια και ότι ο Υπουργός στη θέση του Υπουργού επιστώς είναι μέλος των οικολόγων πράσινων, ο κ. Τσιρόνης. Αυτό μας απογοητεύει πολλαπλά και θεωρούμε ότι... Τι περιμένατε δηλαδή κύριε Σταμέλο, μιας και αναφέρεστε για τον κύριο Τσιρόνη που είναι στους κόλπους των οικολόγων πράσινων, τι περιμένατε διαφορετικό να κάνει, αλήθεια? Είχαμε καταθέσει τις προτάσεις μας στον κύριο Τσιρόνη και βέβαια οι προτάσεις μας δεν είναι προτάσεις κατάργησης του κυνηγίου όπως θα έλεγε κανείς, αλλά για μια κάποια αναθεώρηση του ξεπερασμένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο είναι από την εποχή της δικτατορίας. Mm-hmm. Αυτό περιμέναμε. Η απόφαση του Υπουργού όμως και της κυβέρνησης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις προτινόμενες θέσεις και τις αρχές των οικολόγων πράσινων, αλλά και αυτές είπα και πριν του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό αποδοκιμάζουμε έντονα, όπως και την αποδοκιμάζουν όλοι όσοι συμπορεύονται μαζί μας για αυτές τις αξίες, δηλαδή τις αξίες της προστασίας της άγριας πανίδας της χώρας μας, για την προστασία της ζωής. Δηλαδή, πείτε μας... Επιγραμματικά, να μας πείτε λίγο δύο-τρία πράγματα. Τι ζητήσατε από τον Υπουργό και σε ποια πράγματα αντιδράτε σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα? Ότι η ίδια η δομή του κυνηγητικού λόμπι, κατά την άποψή μας, δηλαδή οι ίδιοι οι σύλλογοι, έτσι που λειτουργούν,
έχουν πάρα πολλά μεμτά. Με την έννοια ότι πια έχουν μια συνδρομή που αποφασίζεται κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση. Διαχειρίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά με ταμείες διορισμένους. Με ισόβιους κυνηγητοπατέρες, με ιδιωτική θηροφυλακή και εκπονούν μελέτες δίθεν τεκμηριωμένες, χωρίς να τις κοινοποιούν για να μπορεί κάποιος να τις αντικρούσει, που αφορούν την άγρια πανίδα και με αυτές συνδιαλέγονται με το Υπουργείο. Ειδικά για το θέμα της ιδιωτικής θηροφυλακής, εμείς λέμε ότι η ιδιωτική θηροφυλακή είναι αντισταγματική, με την έννοια ότι δεν μπορεί ένα δημόσιο αγαθό να ελέγχεται από ιδιώτες. Αυτό με βάση το Σύνταγμα μόνο το κράτος μπορεί να ελέγξει τα δημόσια αγαθά και βεβαίως η προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος της ιδιωτικής θηροφυλακής και αυτή τη φορά συνοδεύτηκε με το θέατρο Ρεζίλη ο κύριος Υπουργός με τη Βαριοπούλα να προσπαθεί να σπάσει τις ηχομημητικές συσκευές αυτές τις ίδιες που έσπαζε το 2008 ο κύριος Κιλτίδης με την ίδια Βαριοπούλα. Δηλαδή ένα θέατρο για κλάματα λέμε εμείς γιατί αυτές οι συσκευές έπρεπε τουλάχιστον να συνοδεύουν τις δικογραφίες στα δασαρχεία των παράνομων κυνηγών. Ένας περίγελος με λίγα λόγια. Αυτές ήταν κάποιες από τις προτάσεις μας. Επίσης είχαμε επισημάνει στον κύριο Τσιρόνη ότι πρέπει να σχεδιάσει και να οργανώσει τη θηρευτική πολιτική και τη διαχείριση της άγριας πανίδας με άλλες προτεραιότητες και με βάση το προεκλογικό πρόγραμμα, όπως είπα, και του ΣΥΡΙΖΑ και των οικολόγων πράσινων. Δηλαδή, είχαμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Λήξη του κυνηγίου για τα υδρόβια παριδάτια πουλιά στις 31 Ιανουαρίου. Απαγόρευση της θύρας στην πρώτη ζώνη του Εθνικού Πάρκου στον Αμβρακικό Κόλπο. Απαγόρευση της πετροπέδικας σε ζώνες ειδικής προστασίας για τα πουλιά. Απαγόρευση της χρήσης μολύβδινων σκαγιών. Επέκταση της χρήσης του φωσφορίζοντα γυλαίκου. Και ο αριθμός της κάρπωσης των αγριόχειρων, ανά ομάδα, να είναι σε 4, εκτός από τα. Από εκεί που τα δεν εφαρμόστηκε τίποτα από αυτό, κύριε Σταμέλο. Για να μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό αν υπάρχει υπερπληθυσμός και υπάρχουν απειλές για την αγροτική. Δεν εφαρμόστηκε τίποτα από αυτό που μας λέτε τώρα, από αυτά που μας είπατε. Όχι, κανένα, απολύτως κανένα από αυτά δεν έγιναν δεκτά. Ναι. Έμεινε μάλιστα η ρυθμιστική στα πλαίσια της παλιάς, που σημαίνει για μας χειρότερα δεν μπορούσε. Ειδικά στο θέμα της θηροφυλακής. Είπα και πριν ότι για μας που είναι μια αντισταγματική πρακτική έπρεπε ήδη να περάσει στο κράτος και στα δασαρχεία. Και ότι κάποιες δήθεν απαγορεύσεις όπως ξέρω εγώ η φλιαρόπα πια που το λένε και το έλεγε και προχθές και ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου αυτό που μοιάζει με τις άλλες πάπιες δεν μπορεί να λες «Α, τη σκότωσα, συγγνώμη». Δηλαδή όταν μοιάζει στον αέρα δεν ψάχνει να δεις «Μα είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι, πώς». Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε Σταμέλο, για να καταλάβουμε, σε περίπτωση που εφαρμοστεί η νέα ρυθμιστική που θα εφαρμοστεί καθώς ψηφίστηκε και δεν εφαρμοστούν αυτά που ζητάτε εσείς, υπάρχει φόβος να υπάρξει σοβαρή μεταβολή στον πληθυσμό ορισμένων πτηνών ή ζώων που είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή? Βέβαια, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η απειλή της άγριας πανίδας στη χώρα μας είναι δεδομένη. Εμείς που, εγώ τουλάχιστον που περπατώ στη φύση, σπάνια ή ελάχιστα να συναντήσω άγριο ζώο ή άγριο πουλί. Αυτά είναι σε μια διαρκή απειλή και θα έλεγα ένα κυνήγι διαρκές, το οποίο τα κάνει τουλάχιστον να κρύβονται, τουλάχιστον να εξαφανίζονται από τη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος λέει τα αντίθετα, μόνο με σκυλιά μπορούν κάποιοι να μπορέσουν να πλησιάσουν, δεν ξέρω τι άλλο, ακόμα και τους αγριόχειρους, τα αγριογούρουνα. Εμείς δεν συναντάμε αγριογούρουνα στη φύση. Είναι κρυμμένα, είναι κυνηγημένα διαρκώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποια είδη. Βεβαίως υπάρχουν, αλλά είναι σε μια μόνιμη απειλή. Και πολλά από αυτά σιγά σιγά συρρυκνώνεται ο ρυθμός τους. Έχουμε όλοι μεγαλώσει στη φύση και ξέρουμε τι υπήρχε πριν, τι υπάρχει σήμερα. Βεβαίως δεν είναι μόνο το κυνήγι που απειλεί την άγρια πανίδα, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα βάρβαρο φερόμενο σπορ σήμερα να κυριαρχεί στη φύση. Αυτό δεν μας επιτρέπεται ως άνθρωποι νοήμονες, ως ανθρώπους νοήμονες, ως ανθρώπους που θέλουμε να αγαπάμε τη φύση και να την αναδεικνύουμε στο βαθμό που μπορούμε σαν ένα στοιχείο της ελληνικής πανίδας
Και όχι μόνο. Υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση, από τη στιγμή μάλλον που δεν εφαρμόζονται αυτά που ζητάτε, να προσφύγετε κάπου σε κάποιον ευρωπαϊκό φορέα? Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, δεν έχω δυστυχώς αυτή την ευχαίρεια να απαντήσω. Και δεν ξέρω αν είναι και θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όμως νομίζω ότι με λογικές συζητήσεων, σήμερα δεν βγαίνει κανείς, δεν βάζει κανείς θέμα κατάργηση του κυνηγίου, επαναλαμβάνω. Όμως θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε την θηρευτική πολιτική και πρακτική στη χώρα μας, να την πάμε στις σύγχρονες ανάγκες και όχι βεβαίως με βάση μια ρυθμιστική και ένα νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από την εποχή της δικτατορίας. Αυτά λέμε ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν προς το καλύτερο, για να έχουν και οι ίδιοι κυνηγοί κάποια στιγμή, αν θέλετε, να μιλάνε για άγρια πανίδα. Γιατί μάλλον πελεκάνουν στα πόδια τους. Και αν θέλετε, αυτό που μιλάνε πάντα για λαθροθύρες κλπ. Οι ποινές των λαθροθύρων, αυτές που ήδη οι κυνηγοί λένε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αμοιβές των δικηγόρων. Κανένας μα κανένας δεν τιμωρήθηκε. Μόνο όσοι πάνε στα δικαστήρια πληρώνουν τους δικηγόρους και αθώνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Ήδη οι κυνηγοί το λένε κατά κόρο αυτό. Κύριε Σταμέλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ και ξανά πάρα πολύ για τα σχόλια και τα ρεπορτάζ. Στο κυνήγι της είδησης κάθε μέρα, λοιπόν, Δημήτρη. Καλό βράδυ και σας. Καλό βράδυ. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις που απασχόλησαν την περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος και όχι μόνο μέχρι και αυτή την ώρα. Από όλους όσοι ασχολήθηκαν και εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.